Το Πέργαμο, το Άλμυρο. Πέργαμο. Τρίτο ζευγάρι. Άλμυρο. Τρίτο ζευγάρι θα είναι... Πάρα πολύ. Η Χριστίνα με το Λευτέρη. Χριστίνα Λευτέρης. Το έχουμε ξαναδεί αυτό. Ναι. Πρώην αρχηγέ. Πρώτη αρχηγή. Τον Μπορντό και τον Γκρι. Πλέον βετεράνι. Πάλι με το Λευτέρη. Δηλαδή έφυγα από αρχηγός για να μην έχω το Λευτέρη δίπλα μου και πάλι μου το βάλα δεν είναι δίπλα μου. Πες μου εμένα το φρούτο και αν θα είναι αλμυρή η γλυκιά. Μόνο εμένα πες, μόνο εμένα. Περγαμόντο. Ναι. Περγαμόντο. Ναι, ναι. Αλμυρό. Όντως, είσαι σίγουρος, ε? Δεν αλλάζει αυτό. Πώς το αποφάσισες αυτό? Μην πεις τα υλικά, μην πεις τα υλικά. Δεν ξέρω, μου έκανε κάτι νοήματα η Χριστίνα, οπότε νομίζω... Εγώ άλλο κατάλαβα. Ναι, καταλάβατε άλλο. Λοιπόν, εδώ. Περίμενε. Αλμυρό, αλμυρό. Μπορώ να ρωτήσω τι θέλουμε. Ναι, είπατε. Περίμενε. Όχι, δεν μπορείς να ρωτήσεις τι θέλουμε, τώρα το είπες. Τι τώρα, μου είπες σε... Λίδωσε. Βάλε φυτίλια, βάλε φυτίλια. Σας δυσκολεύει. Μπράβο Γιάννη, τη σκέψη μου διαβάσες. Περγαμόντο αλμυρό για τη Χριστίνα και τον Λευτέρη. Ευχαριστημένη. Ναι, σεφ. Λευτέρη. Ε? Το θέλαμε. Τι Περγαμόντο ρε παιδιά, με τη σοβαρή. Καλά το κάνεις. Η ψήδη είπες ότι είσαι μαζί μας, ε. Να μου πεις τι να κάνω σήμερα. Να δει πως ένιωσα εγώ στην ντομάτα που με έδωσε γλυκό. Ντομάτα και γλυκό. Σου έχει δώσει ένα γλυκό ντομάτα. Ναι, ναι. Θεωρώ ότι η Χριστίνα είναι πιο συγκροτημένη σαν μαγείρισα. Ο Λευτέρης έχει ιδέες, αλλά κάποιες φορές η έπαρση που έχει δεν του βγαίνει σε καλό. Θεωρώ ότι η Χριστίνα πολύ καλή μαγείρισα και όταν σταματήσει να βομβαρδίζεται από τοξικότητα, πιστεύω ότι θα λάμψει ξανά.